Παρακολουθήστε στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα τηλεόρασης. Οι βουλευτές πρέπει να σεβαστούν το Σύνταγμα που μιλάει για συνένεση. Η κοινωνία δεν θέλει εκλογές, λέει στην Αλφα τηλεόραση Βορειοελλάδος η βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή. Δικηγόροι εναντίον δικηγόρων για την αποχή. Σε επιφυλακή οι αρχές για την κατάσταση στο νομό Εύρου. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του δικηγορικού λειτουργήματος ανέλησε ο πρώην Υπουργός Αντώνης Λουπακιώτης σε εκδήλωση του Κυβερνητικού Συλλόγου Δράμας. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα τηλεόραση. Πυκνώνουν οι διαβουλεύσεις παραμονές της πρώτης ψηφοφορίας την Τετάρτη για την προεδρική εκλογή. Μετά το ναι του Σπυρού Λυκούδη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκτός από τους ανεξάρτητους και στην τελική στάση των βουλευτών, της Δημάρ και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Στους βουλευτές των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης της Δημοκρατικής Αριστεράς και των ανεξάρτητων Ελλήνων επικεντρώνεται πλέον το ενδιαφέρον των στελεχών της πλειοψηφίας στην πορεία προς την πρώτη ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Παράλληλα, οι επαφές στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου με ανεξάρτητους βουλευτές έχουν ενταθεί εν ώψη της πρώτης ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί την Τετάρτη και από το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί εάν υπάρχει δυναμική της υποψηφιότητας του κ. Δήμα. Αντίστοιχες κινήσεις καταγράφονται και στο επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τους 120 βουλευτές. Από την πλευρά της, η κυβερνητική εκπρόσωπο Σοφία Βούλτεψη προειδοποίησε για πιστωτικό γεγονός στη χώρα σε περίπτωση που προκηρυχθούν προώρες εκλογές, έχουν απευθύνει στην Ελλάδα η οίκη αξιολόγησης. Πρέπει όλοι οι βουλευτές να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για αυτά για τα οποία συζητούν. Η χώρα ξαναβρέθηκε δυστυχώς στην κόψη του ξηραφιού. Έχουμε προειδοποιηθεί από τους διεθνείς οίκους ότι με την προκήρυξη των εκλογών θα θεωρηθεί η χώρα σε επιστωτικό γεγονός, σημείωσε η κυρία Βούλτεψη μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Πρόσθεσε αναφορικά με τα λεγόμενά της ότι δεν πρόκειται περί δικτατορίας, πρόκειται περί της πραγματικότητας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η χώρα βρισκόταν ήδη σε πορεία ανάκαμψης, είχε αρχίσει ήδη η ανάπτυξή της και συζητούμε τη συμφωνία εξόδου από το μνημόνιο και ξαφνικά κάποιοι θέλουν να την πάνε πίσω. Προφανώς επειδή δεν θέλουν να φύγει το μνημόνιο. Επιχειρώντας να εξηγήσει τη στάση των αγορών, έστρεψε ευθέως τα πυρά της προς την αξιωματική αντιπολίτευση, τονίζοντας: Ακούει ότι εμείς είμαστε σκληρά καρύδια, ότι εμείς θα πάμε για μια διαπραγμάτευση στη διάρκεια της οποίας θα παγώσουμε ή θα θάψουμε το χρέος και δεν θα πληρώνουμε το κοχρεολύσια. Ακούει ότι θα βαράμε τα νταούλια και θα χορεύουν εταίροι και αγορές. Εγώ θα έλεγα, κύριε Καστόρη, καλησπέριζοντας εσάς και τους τηλεθεατές σας βεβαίως, ότι δεν είναι μόνο θεσμικό το ζήτημα, είναι βαθύτατα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι νομίζω η σημαντικότερη εκλογή Προέδρου από τη μεταπολίτευση και μετά, ως προς το διακύβευμά της. Θα πρέπει οι βουλευτές, αναμετρημένοι με τη συνείδησή τους, να σεβαστούν την επιταγή του Συντάγματος που μιλάει για συνένεση ως προς την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι για εκλογικό εκβιασμό. Να τηρήσουμε λοιπόν τις συνταγματικές επιταγές εκλέγοντας Πρόεδρο και να μην το παραβιάσουμε σέρνοντας τη χώρα σε εκλογές. Σε εκλογές που δεν τις θέλει η κοινωνία, εκλογές που δεν τις σηκώνει η οικονομία, εκλογές που τις φοβούνται για να μην πω τις τρέμουν οι αγορές. Είμαστε βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό και το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και ως βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι να απηχούμε τη λαϊκή εντολή, τη λαϊκή βούληση. Η λαϊκή εντολή, η λαϊκή βούληση εκφράζεται τον τελευταίο καιρό μέσα από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και μέσα από αυτό που εμείς προσλαμβάνουμε και νομίζω ότι όλοι το προσλαμβάνουν από την κοινωνία, από τον κόσμο, που λέει προσοχή να μην γίνουν εκλογές. Δεν θέλει κανείς εκλογές, κύριε Καστόρη. Επομένως, εμείς οι βουλευτές θα παραβιάσουμε τη λαϊκή βούληση, τη λαϊκή εντολή σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Και όλες αυτές οι θυσίες, ο ελληνικός λαός πέρασε 2,5 πέτρινα χρόνια, έτσι μόνο θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω, με αιματηρές θυσίες, δίκες, αλλά εμπολής άδικες, βεβαίως όμως αναγκαίες.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν που η χώρα έχει πραγματικά προσπαθεί να βγει από το μνημόνιο, έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες. Όλοι αυτοί οι οικονομικοί δείκτες που ήταν κατακόκκινοι το 2009, με τις θυσίες του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή μπορούμε να περηφανευόμαστε για πρώτη φορά για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Μπορούμε να περηφανευόμαστε για πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο γνωρίζετε και τι σήμαινε για τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας, αλλά και τι σήμαινε ως μια μικρή ανακούφιση για την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση, με τα όποια λάθη και τις όποιες παραλήψεις αν θέλετε, κατάφερε και δείχνει τα πρώτα δείγματα φορολογικών ελαφρύνσεων. Τι να πω, για τη δόση των, για την τελευταία ρύθμιση για τις δόσεις των 72 και 100 δόσεων που ματώσαμε πραγματικά για να έρθουν με νομοθέτημα στη Βουλή και, και τις καταψήφισε η αντιπολίτευση. Αυτό δίνει ανάσα στον επιχειρηματικό κόσμο, ας μην το ξεχνάμε. Να μιλήσω για την πρόσφατη ρύθμιση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Αυτή λοιπόν τη στιγμή που η χώρα προσπαθεί να ανανύψει και να ανακάμψει, που πραγματικά βρισκόμαστε ένα στάδιο πριν από την ανάκαμψη, αυτή τη στιγμή θα τα βυθίσουμε όλα. Μια δικηγορική εταιρεία, 12 δικηγόροι καθώς και δύο ανώνυμες εταιρείες προσέφηγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι η πανελλαδική αποχή διαρκείας των δικηγόρων είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι η απόφαση τόσο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την πανελλαδική αποχή διαρκείας των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. Αυτό υποστηρίζουν 12 Αθηναίοι δικηγόροι, μια δικηγορική εταιρεία με έδρα την πρωτεύουσα και δύο ανώνυμες εταιρείες σε προσφυγή τους που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλοι ζητούν κατά πρώτον να τους χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, κατά δεύτερον να ανασταλούν και να ακυρωθούν οι αποφάσεις ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για αποχή διαρκείας. Υποστηρίζουν ότι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων αποχής διαρκείας δεν είναι ολομέλεια ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά μόνο η Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν τα αρμόδια όργανα δεν έχουν προσδιορίσει το χρόνο λήξης αποχής, αλλά ούτε έχουν προσδιορίσει το χρόνο που θα συνέλθουν για να αποφασίσουν για τη διακοπή ή την παράτηση της αποχής. Σύμφωνα με τους δικηγόρους που προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η εποχή διαρκείας που παραβιάζει το άρθρο 20 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που κατοχυρώνει τη δικαστική προστασία των πολιτών. Ακόμη παραβιάζεται και το άρθρο 5 του Συντάγματος, καθώς περιορίζεται υπέρμετρα η επαγγελματική ελευθερία του δικηγόρου που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. Όμως και το άρθρο 4 του Συντάγματος παραβιάζεται αφού δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των εμίσθητων δικηγόρων και των δικηγόρων που ασκούν μαχόμενη ελεύθερη δικηγορία και διατηρούν γραφεία. Και αυτό γιατί οι έμισθοι από την αποχή διαρκείας δεν έχουν καμία απολύτως οικονομική ή ηθική συνέπεια, ενώ οι ελεύθεροι δικηγόροι παίρνονται και καλύπτουν κατά τη διάρκεια της αποχής μόνοι τους τα έξοδά τους αλλά και των οικογενειών τους. Κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια προσφυγή κατά της αποχής των δικηγόρων, από ό,τι ενημερωθήκαμε κι εμείς την Παρασκευή το πρωί. Η προσφυγή αυτή κατατέθηκε από δύο δικηγορικές εταιρείες και από κάποιες ανώνυμες εταιρείες, επιδιώκοντας να ακυρωθεί ως καταχρηστική η συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση. Είναι σαφές ότι υπάρχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα κυρίως στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν εξυπηρετεί καθόλου η αποχή των δικηγόρων και κυρίως το πλαίσιο της αποχής αυτής, οι λόγοι δηλαδή για τους οποίους έχει κηρυχθεί η συγκεκριμένη αποχή. Είναι βέβαια πιθανές τέτοιες αντιδράσεις και εν πολλοίς τις περιμέναμε. Είναι σαφές όμως ότι η απόφαση που έχει πάρθει με την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δικηγόρων μετά από το δημοψήφισμα που έγινε στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, αλλά και η απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων, η οποία ήταν κάθετη ως το συγκεκριμένο θέμα, είναι το όχημα πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη αυτή η δραστηριοποίησή μας ενάντια στα σχέδια με τον καινούριο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια τέτοια γίνεται, η οποία βέβαια είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και ο καθένας ασκεί τα δικαιώματα που πιστεύει ότι πρέπει να ασκήσει. Πέραν αυτού όμως, είναι σαφές σε όλους τι εξυπηρετεί κάθε ένας που κινείται σε αυτό το χώρο. Έχουμε δηλώσει από την αρχή της αποχής μας ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμμετέχουμε στην περαιτέρω καταράκωση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, στην αξιοποίηση, όπως επιχειρείται από το Υπουργείο, κάθε δυνατότητας προκειμένου να ικανοποιηθούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα κυρίως των τραπεζών. Και σε αυτό το πλαίσιο μαχόμαστε κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
Όσοι πιστεύουν ότι τα συμφέροντά τους θίγονται από τη συγκεκριμένη εποχή, προσφεύγουν αξιοποιώντας κάθε ένα δικαίωμά τους. Στο τέλος θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Εμείς θεωρούμε όμως ότι κινούμενοι σε αυτό το πλαίσιο υπερασπίζουμε τα βασικά δικαιώματα των Έλληνων πολιτών. Στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει αναλάβει ο Δήμος Ερών για την καλλιέργεια και ενίσχυση των δεσμών φιλίας με Δήμους των γειτονικών λαών, ο Δήμαρχος Ερών Πέτρος Αγγελίδης επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Σερβίας την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου του 2014, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Γρηγοριάδη. Πριν από τη συνάντηση, πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις του προξένου της Σερβίας στο γραφείο του Δημάρχου Σερών. Η συνάντηση έγινε σε ένα πάρα πολύ φιλικό κλίμα, όπου ο πρόεδρος της Σερβίας και ο Δήμαρχος Σερών είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν στους δεσμούς φιλίας και αδελφοσύνης που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των λαών Σερβίας και Ελλάδας. Ο Δήμαρχος Σερών προσκάλεσε τον πρόεδρο της Σερβίας να επισκεφθεί την πόλη των Σερών. Ο πρόεδρος ανταποκρίθηκε θετικά και θα επισκεφθεί στις Σέρες το διάστημα 15 έως 20 Μαΐου του 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επίσημος πρόεδρος ξένος Σερβίας, Παπαδόπουλος Γεώργιος, που ήταν παρόν στη συνάντηση, έκανε γνωστό στον Δήμαρχο Σερών πως στις προθέσεις της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Σερβίας είναι να λειτουργήσει σύντομα προξενείο της Σερβίας στην πόλη των Σερών. Οι προσπάθειες για τη δημιουργία και ενίσχυση των δεσμών φιλίας θα συνεχιστούν, είπε ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης, καθώς πιστεύει ότι η πόλη και ο Δήμος Σερών θα έχουν πολλαπλάσια ωφέλη από τέτοιες πρωτοβουλίες. Τέλος, ο κ. Αγγελίδης ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού, Παναγιώτη Γρηγοριάδη, για τη στενή συνεργασία που είχε με τον πρόξενο της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη για την επίτευξη των προαναφερόμενων συναντήσεων. Λοιπόν, κύριε Αγγελίδη, αναφορικά με τις επαφές που είχατε με τον πρόεδρο της Σερβικής Δημοκρατίας, τι σημαίνει αυτό για την περιοχή του νομού των Σερών και τον Δήμο των Σερών, αλλά και ποιες είναι οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν μετά από αυτές τις επαφές? Κοιτάξτε κύριε Καστόρη, ο Δήμος Σερών κάνει μια προσπάθεια για την καλλιέργεια και ενίσχυση των δεσμών φιλίας με Δήμους γειτονικών λαών. Στο πλαίσιο αυτό, τις προάλλες και συγκεκριμένα στις 10 Δεκεμβρίου του 2014 με υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας, ο κύριος Νίκολιτ, στο Βελιγράδι. Και φυσικά τον προσκάλεσα και εγώ να έρθει στην πόλη των Σερών. Και θα έρθει στην πόλη των Σερών, από ό,τι μου είπε, στις 15 με 20 Μαΐου. Θα μου πείτε τώρα πώς προέκυψαν όλα αυτά. Ναι, με ακούτε? Φυσικά σας ακούω, κύριε Αγγελίδη. Πώς προέκυψαν όλα αυτά? Στις 14 Οκτωβρίου εθιμοτυπικά με επισκέφθηκε ο πρόξενος της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ήρθε στο Δήμο των Σερών ο πρόξενος της Σερβίας για εθιμοτυπική επίσκεψη. Λοιπόν, εκεί στην συζήτηση που είχαμε, εγώ του εξέφρασα τους στόχους του Δήμου Σερών. Ένας από τους στόχους του Δήμου Σερών είναι η καλλιέργεια και η ενίσχυση δεσμών φιλίας μεταξύ των Δήμων γειτονικών λαών, και εξέφρασα την επιθυμία μου να επισκεφθώ το Βελιγράδι για να παρουσιάσουμε και να προβάλλουμε τα διάφορα μνημεία, βυζαντινά μνημεία, με βυζαντινά αυτά μνημεία συνδέεται και η ιστορία της Σερβίας, αλλά και τις διάφορες φυσικές ομορφιές του Δήμου και του νομού μας γενικότερα. Λοιπόν, μετά από αυτή την επίσκεψη ακολούθησε μία ακόμη επίσκεψη στις 2 Δεκεμβρίου ή τέλη Νοεμβρίου, τέλος πάντων δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, πάλι του προξενού της Σερβίας με δύο συμβούλους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ένας σύμβουλος πολιτισμού και ο άλλος ήταν σύμβουλος για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Κάναμε πάλι αυτές τις συζητήσεις και τους είπα, ή αν θέλουν ή εμείς να πάμε στο Βελιγράδι να ενημερώσουμε, αφού γίνει μια συνάντηση με τους τουριστικούς πρακτόρους, με τον αντίστοιχο οργανισμό τουρισμού κτλ. Ή αν θέλουν να έρθουν εδώ για να τους δείξουμε τα διάφορα βυζαντινά μνημεία με τα οποία συνδέεται και η ιστορία της Σερβίας. Λοιπόν, μετά από λίγες ημέρες δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σερβίας και με προσκαλούσαν να πάω να επισκεφθώ τον Πρόεδρο της Σερβίας, τον κύριο Νίκολιτς, συγκεκριμένα στις 10 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, προηγούμενη Τετάρτη. Λοιπόν, το τηλέφωνο αυτό το δέχτηκα Πέμπτη ή Παρασκευή. Λοιπόν, και όπως ήταν επόμενο, ανταποκρίθηκα αμέσως
επισκέφθηκα τον πρόεδρο, πραγματικά ήταν μεγάλη τιμή για μένα να με υποσκεφθεί, να με συναντήσει, να με δεχθεί μάλλον, να με δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο ένας πρόεδρος μιας χώρας. Η συζήτηση έγινε σε πάρα πολύ φιλικό κλίμα, τον προσκάλεσα να έρθει στις Σέρες, ανταποκρίθηκε θετικά και μου είπε ότι θα έρθει στις 15 με 20 Μαΐου στις Σέρες. Μάλιστα, στις προθέσεις της Δημοκρατίας της Πρεσβείας, εκεί από ό,τι μου είπαν κάποιοι συνεργάτες του, είναι να ιδρυθεί και επίτιμο σέρβικο προξενείο στην πόλη των Σερών. Το δικηγορικό λειτουργήμα παρελθόν, παρόν και μέλλον ήταν το θέμα της ομιλίας του πρώην Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο της πόλης. Τι είμαστε, κυρίες και κύριοι? Είμαστε παιδιά του διαφωτισμού, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερασπιστές των θεσμών και δοκιμαζόμαστε. Πότε τα καταφέρνουμε και πότε δεν τα καταφέρνουμε. Είμαστε όμως σταθεροί υπερασπιστές, διαχρονικά. Η ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας με τις καταγραφές που έκαναν οι πρώην και ο νυν πρόεδρος, όσο και με το αρχαιακό υλικό του φίλου Θωμά Μαργαρίτη, τι έρχεται να αποδείξει? Ότι η σημερινή τελετή δεν είναι εκτός κλίματος, θα μπορούσε να προχωρήσει κανείς, σε μια εποχή που η κοινωνία βρίσκεται σε τόσο δεινή θέση και αντιμετωπίζουμε μια κρίση οικονομική, κοινωνική, θεσμική και πολιτισμική. Γιατί αυτή η γιορτή, η τελετή? Γιατί ακριβώς ο δικηγορικός σύλλογος Δράμας και οι δικηγόροι γενικά είναι ένα μέρος της κοινωνίας, είναι ένα μέρος της κρίσης και καλούνται ακριβώς να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Γι' αυτό και συνδέεται η σημερινή σας αυτή η γιορτή με τις ανάγκες της κοινωνίας και τα προτάγματα που επιβάλλεται να εκδιατήσουμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ιστορία εξελίσσεται με έναν τρόπο όχι απαραίτητα, θα λέγαμε, συνεπή προς τις ανάγκες της κοινωνίας κάθε άλλο. Άλλο να τα κάνει. Ένα άλλο να τα επιχειρήσω κι εγώ. Τον 19ο αιώνα, όταν διαμόρφωθηκε κράτος, ένα μεγάλο μέρος λειτουργιών, ένα κράτος που απαιτούσε προσφορές υπηρεσιών, ανδρώθηκε ή μεγάλωσε και το δικηγορικό σώμα. Μια δυσμορφία του κράτους, ανάλογα και με τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή είναι η πρώτη αιτία που απαιτήθηκαν να υπάρχουν δικηγόροι σε πολύ μεγάλο αριθμό. Σε πολύ μεγάλο αριθμό. Εκείνη η ρίζα, αν θέλετε, ενός φαινομένου που κρατάει 100 και πλέον χρόνια του δικηγορικού κόσμου. Το δεύτερο. Ήταν ο αναλφαβητισμός που δεν μπορούσαν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν και είχαν ανάγκη από τη συμπαράσταση του δικηγόρου. Τρίτον. Δεν είχαμε γηγενείς θεσμούς και κανόνες δικαίου και ενεργήτευση από χώρες της Ευρώπης, ιδίως της Γερμανίας και της Γαλλίας. Και πάντα το πρότυπο απέχει από το χώρο της μεταφύτευσης. Έτσι οι δυσκολίες ήταν άπειρες, γι' αυτό και απαιτήθηκε ακόμα μεγαλύτερος αριθμός δικηγόρων. Τέταρτο, η ανάγκη στη συγκρότηση της πολιτικής ζωής, υπεράσπιση του πολιτικού προσωπικού. Γι' αυτό βλέπουμε από τότε ένα μεγάλο αριθμό δικηγόρων να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή και να εκλέγονται βουλευτές, δήμαρχοι, πρωθυπουργοί. Έτσι, δυστυχώς, μέχρι και τις μέρες μας διαμορφώθηκε μια παράδοση ότι οι δικηγόροι
είναι αυτοί οι οποίοι είναι, έχουν ένα προβάδισμα, θα λέγαμε, και γι' αυτό οι νομικές φορές παράγουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό αποφύτων. Από το δεκαετία του 70-80, 1800, είχε καταγραφεί ο πληθωρισμός ως μία από τις αιτίες δυνάστησης στην άσκηση του δικηγορικού επαγγελματος. Ο δε υπουργός Δημητρακόπουλος το 1912 το είχε αναγορεύσει ως μείζον πρόβλημα τον πληθωρισμό. Κοντά στα άλλα, εκτός από ότι η δικηγορία ανέδειξε υπουργούς, πρωθυπουργούς, τότε οι δικηγόροι για μακρά σειρά ετών ήταν και καλοί γιατροί. Τώρα όμως, δικηγόρα που πάρεις, μπορεί να πούνε. Τέλος πάντων. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, κυρίες και κύριοι, συμμετέχοντας στην ιστορική εξέλιξη, πιστώνονται για πολλά. Αλλά δεν ήταν έξω από την κοινωνία. Δεν ήταν έξω από τις ιστορικές εποχές. Και δεν ήταν έξω από τις ιδεολογίες που κάθε φορά διαμόρφωναν κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα. Αυτό σημαίνει ότι πιστώνονται πολλά, χρεώνονται κι άλλα. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Είτε στην περίοδο του διχασμού, είτε στην μεταξική περίοδο, είτε στην περίοδο του εμβυλίου, είτε στην περίοδο της δικτατορίας 67-74, το δικηγορικό σώμα έδωσε υπέρ φωνές και δράσεις. Αλλά δυστυχώς υπήρξαν και παραδείγματα, συγγνώμη, υπήρχαν και περιπτώσεις κατεσχήνης. Έτσι είμαστε. Ένα μέρος του κοινωνικού συνόλου. Πότε αναγορευόμαστε πολύ ψηλά και πότε δυστυχώς κινούνται κάποιοι σε πολύ χαμηλά επίπεδα κοινωνικής ευθύνης ή έλλειψη ευθύνης. Άρα είναι ένα σώμα που δοκιμάζεται, είναι ένα σώμα που καθημερινά, θα λέγαμε, δίνει εξετάσεις. Μην λησμονήσουμε όμως το σημαντικό. Είναι υπερασπιστές. Είναι διαμοσχευτές. Νομιμοποιούν την κοινωνική μας ζωή. Συμμετέχουν στις συναλλαγές. Και δοκιμάζονται. Μόνο που η συμμετοχή της Ελλάδας σε ένα παγκόσμιο, θα λέγαμε, καπιταλιστικό σύστημα κάθε φορά προσδιορίζει και τους δικούς μας θεσμούς, αλλά και τη συμμετοχή των δικηγόρων. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Το άλμα που σας είπα. Και ο στρατός Ξηράς πέφτει στη μάχη προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα στο νομό Εύρου, που κινδυνεύει με καταστροφή από την υπερχείληση του ποταμού Εύρου λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων. Την εντολή να συνδράμει ο στρατός Ξηράς στο έργο της πυροσβεστικής και το συνεργείο των τοπικών φορέων έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο νομός έχει ήδη κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Χρήστος Μανολάς, πήγε χθες στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη στο Πίθιο υπό τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Τερμετζόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Σεραφείμ Τσόκα, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γεώργιο Παυλίδη, τον Δήμαρχο Οριστιάδας και εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Υπενθυμίζεται ότι από χθες το βράδυ στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και υπό το φόβο των πλημμυρών βρίσκονται νότιες περιοχές του νομού Εύρου. Καταρχήν η περιφέρεια, σε συνεργασία με όλους τους φορείς και κυρίως τους Δήμους, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο, πετύχαμε όλοι μαζί με την αστυνομία, τις άλλες αρχές, να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι, να μην έχουμε θύματα και να είμαστε σήμερα στο σημείο να έχει εκτονωθεί στο βορρά η κατάσταση από το μέσο του νομού Εύρου, είναι 180 χιλιόμετρα ο ποταμός, και να έχουμε πιέσει στο νότιο τμήμα. Πρέπει εδώ να παρατηρήσω ότι όπως είχαμε τη χειρότερη πλημμυρική παροχή εδώ και περίπου 30 χρόνια. Φτάσαμε και πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη από όλους. Φτάσαμε στα 2.150 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο στη γέφυρα των κήπων. Συνολικά δηλαδή 180 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ήταν η ημερήσια παροχή. Οι πιέσεις οι οποίες ασκούνταν σε πολλά σημεία ήταν μεγάλες. Προτεραιότητά μας να προστατεύσουμε τον άνθρωπο, να προστατεύσουμε τους οικισμούς και στη συνέχεια να προστατεύσουμε υλικά αγαθά εντός οικισμών και κατόπιν τις αγροτικές καλλιέργειες και όπως επίσης και το ζωικό κεφάλαιο.
Πρέπει να τονίσω ότι σχεδόν έχουμε πετύχει σε υψηλό βαθμό, σε απόλυτο βαθμό. Συνεχίζουμε όμως να προσπαθούμε, ειδικά στο Νότιο Εύρο. Τα αναχώματα έχουν καταπονηθεί σε μέγιστο βαθμό και φοβόμαστε μήπως έχουμε κάποια θράψη. Να τονίσω ότι δεν υπήρξε υπερτίδηση αναχώματος όπου είχαμε θράψεις, εκτός από εκείνες που εμείς κάναμε εκτονοτικά για να σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο για να κατακλειστούν και να πέσει το επίπεδο του νερού προκειμένου να προστατευτούν οι κοισμοί. Εκεί που υπήρξε ένα ιδιαίτερο θέμα ήταν στην περιοχή του Αρμενίου και λιγότερο στην περιοχή των Λαβάρων. Στην περιοχή του Αρμενίου έσπασε το ανάχωμα και τα νερά κατευθύνονταν προς τον οικισμό, όπως έγινε το 2012, όπου είχαν πλημμυρίσει περίπου 100 κατοικίες. Καταφέραμε με την κατασκευή ενός αυτοσχέδιου ανακόμματος στις παρυφές του οικισμού πάνω σε ένα δρόμο να προστατεύσουμε τον οικισμό με εξαίρεση δύο κατοικίες, εκ των οποίων η μία πήρε νερό περίπου 30 εκατοστά, σε συνδυασμό με κάποια σπασίματα που κάναμε για εκτόνωση και προσάρεση κατευθύνσεις, έτσι ώστε να χαμηλώσει το επίπεδο των νερών. Και σήμερα είμαστε σε αυτό το σημείο. Από μεθαύριο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε κάτι απρόοπτο σε αυτό το διήμερο, εκτιμούμε ότι θα αποτυπώσουμε όλα τα σπασμένα σημεία και θα αρχίσουμε μια διαδικασία αποκατάστασης μέσα από τους κανόνες που βάζει η πολιτεία. Ξεκίνησε από χθες την ουσία η εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τις ελπίδες του εμπορικού κόσμου να υπάρξει αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους. Ότι σήμερα ξεκινάει το εορταστικό ωράριο, μάλλον χθες Κυριακή ήταν η πρώτη μέρα που άνοιξαν τα καταστήματα. Σήμερα, από σήμερα πλέον, είμαστε πρωί-απόγευμα ανοιχτά κάθε μέρα. Τα Σάββατα και τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα είμαστε 9 με 4, όπως επίσης και την επόμενη Κυριακή 21 του μηνός η αγορά θα είναι ανοιχτή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και στις 28 του μηνός από τις 11 μέχρι τις 3. Είναι η περίοδος των Χριστουγέννων που παραδοσιακά ακολουθείται ένα τέτοιο ωράριο, με την προσδοκία βέβαια να ο κόσμος να μπορέσει να καταναλώσει και να βγει στην αγορά. Αυτή η προσδοκία βλέπουμε να επιβεβαιώνεται όμως. Να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι τώρα η κίνηση είναι πολύ υποτονική. Πέρα από ένα Νοέμβριο ο οποίος ήταν υπερβολικά πεσμένος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και οι πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου δεν ήταν όπως τις περιμέναμε. Πραγματικά είναι μια δύσκολη περίοδος. Πέρα από αυτά όμως, ας δούμε με αισιοδοξία την περίοδο αυτών των γιορτών είναι, και απευθυνθούμε στον κόσμο και να ζητήσουμε όσο μπορεί να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση για την οικονομία της Δράμας και για τους συναδέλφους η στήριξη από τους συντοπίτες μας τους Δραμινούς. Έξι σχολές χορού ένωσαν τις δυνάμεις τους για φιλανθρωπικό σκοπό χθες το απόγευμα στην εκδήλωση «Τα παιδιά χορεύουν για τα παιδιά». Με τη συμμετοχή της πρωτοβουλίας «Συμμετέχω». Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στους συλλόγους Αλκιόνη και Λάμψη. Η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Διοργανώσαμε ένα φιλανθρωπικό γκαλά χορού σε συνεργασία με τις έξι σχολές χορού παλέτου της Δράμας για έναν πολύ καλό σκοπό. Να ενισχύσουμε δύο συλλόγους της πόλης μας. Τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών Νεοπλασματικές Ασθένειες Λάμψη και τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Αλκιών. Το Συμμετέχω είναι ένα εθελοντικό σωματείο το οποίο έχει δείξει την ταυτότητά του με διάφορες δράσεις όπως και η απόψινή. Τα παιδιά χορεύουν για τα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Συμμετέχω, το εθελοντικό σωματείο Συμμετέχω, πρωτοβουλία Δραμινών, καθώς και τις σχολές χορού που συμμετέχουν απόψε σε αυτό το γκαλά το φιλανθρωπικό. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη και χαρούμενη γιατί βλέπω ότι καθημερινά η ευαισθησία αυτή που έχει ο κόσμος όλο ένα και γίνεται μεγαλύτερη. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που βρίσκεται απόψε εδώ, να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και με αισιοδοξία να υποδεχτούμε το 2015. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω το εθελοντικό σωματείο Συμμετέχω, τις σχολές χορού και όλα τα παιδάκια φυσικά που είναι απόψε εδώ για την πρωτοβουλία και την υποστήριξή τους. Η κίνηση αυτή μας δείχνει εμάς ότι δεν είμαστε μόνοι στην προσπάθειά μας και ότι οι συνάνθρωποι μας είναι ευαισθητοποιημένοι στη διαφορετικότητα όλων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς όλους.
παρουσίαση της νέας έκδοσης του λογοτεχνικού περιοδικού Δίωδος της ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Οδείο Δράμας. Όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ και μερικά χρόνια στη Δράμα κυκλοφορεί από τη ΔΕΚΠΟΤΑ, τη Δημοτική Επιχείρηση, ένα πολύ αξιόλογο περιοδικό λόγου και τέχνης. Αναφέρομαι φυσικά στη Δίωδο. Μόλις κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες το 7ο κατά σειρά τεύχος της Διόδου και είναι ένα γεγονός το οποίο θα θέλαμε να του δώσουμε πανηγυρική διάσταση αυτή τη φορά και φυσικά ομιλώ εκ μέρους και της Δημοτικής Επιχείρησης, της ΔΕΚΠΟΤΑ και του Συλλόγου Φιλογραμμάτων και Τεχνών που εκπροσωπώ, γιατί από κοινού είναι η διοργάνωση της παρουσίασης αυτού του καινούριου τεύχους που κυκλοφόρησε μόλις τις προηγούμενες μέρες στην πόλη μας. Θα γίνει λοιπόν αυτή η επίσημη παρουσίαση σε σύμπραξη των δύο φορέων όπως προανέφερα σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 7.30 ώρα στη Μεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Οδείου Δράμας. Θέλω να επισημάνω δε ότι ο βασικός λόγος που γίνεται αυτή η πανηγυρική παρουσίαση του συγκεκριμένου 7ου κατά σειρά τεύχος είναι πρωτίστως ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που περιλαμβάνει το τεύχος αυτό της Διόδου στον πολύ γνωστό και αγαπημένο δραμηνό ποιητή και φιλόλογο τον Νίκο τον Κωνσταντινίδη. Είναι ουσιαστικά αυτός ο λόγος που θα συγκεντρωθούμε το απόγευμα στο 2 σαν ένα μικρό φόρο τιμής στην ποιήση που αθόρυβα παράγει εδώ και δεκαετίες ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης. Εννοείται ότι και εκ μέρους της ΔΕΚΠΟΤΑ και εκ μέρους του Συλλόγου Φιλογραμμάτων και Τεχνών απευθύνω πρόσκληση για όλους τους δραμηνούς συμπολίτες μας, γιατί θεωρώ ότι η κυκλοφορία του συγκεκριμένου λογοτεχνικού περιοδικού της Διόδου, το οποίο βέβαια η φήμη του πρέπει να επισημάνω το αυτονόητο γιατί είναι γνωστό ότι ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της περιοχής της Δράμας, είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας και έχει τύχη θερμής υποδοχής και εξαιρετικών κριτικών. Είναι ένα λογοτεχνικό περιοδικό εφάμιλο των κεντρικών αθηναϊκών. Κάνω τη σύγκριση συνειδητά, νομίζω ότι είναι αντιληπτό και βεβαίως είναι ένα από τα αξιολογότερα που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Να περάσουμε για τη συνέχεια στην αθλητική σας ενημέρωση. Κέρδισε τον αγώνα με τον Ορφέα Ελευθερούπολης η ομάδα της Δόξας Δράμας, όπως επίσης και ο ΚΑΟΔ νίκησε την ομάδα του Απόλλωνα Πατρών. Η ομάδα Handball τώρα Δράμα 86 έχασε από την Αναγέννηση Βίρωνα με σκορ 20-23. Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, η Μαυραετία έκαναν την ανατροπή και κατάφεραν να πάρουν τους 3 βαθμούς στο μάτς της 10ης αγωνιστικής. Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα του μάτς για τον Ορφέα Ελευθερούπολης που άνοιξε το σκορ μόλις το 18 στην εκτός έδρας αναμέτρησή του με τη Δόξα Δράμας. Συγκεκριμένα, μετά από σέντρα του Καρμενίδη, ο Μουρατίδης απέφυγε τον Σαχσανίδη και έδωσε έτοιμο γκολ στον Τορεζάνη που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Η αντίδραση των γηπεδούχων είδε στην επανάληψη, όπου στο 50 μετά από εκτέλεση φάουλ του Κυριακίδη, η μπάλα βρήκε το κεφάλι του Αϊβάζη και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Τελικά οι Μαυραετοί πήραν την νίκη με τον γκολ που πέτυχε ο Αθανασιάδης με κεφαλιά στο 84, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Κυριακίδη. Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πέτυχε η Αναγέννηση Βίρωνα που επικράτησε 23-20 του Γυμναστικού Συλλόγου Δράμα 86 στο Γραχτίδης στο τελευταίο μάτς της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Handball Α1 Ανδρών. Έτσι η ομάδα του Βίρωνα έφτασε στους 10 βαθμούς στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην 5η θέση μαζί με τον Ποσειδώνα Λουτρακίου και τον Ασέ Δούκα. Η μαχητική για ένα ακόμη μάτς Δράμα έμεινε χωρίς πόντο στην τελευταία θέση. Παθητικό. Ένδειξη για παθητικό από τους διαιτητές. Βιαστικό σουτ. Πάσα στον Κοτζαμαρίκο, Γλυκόβι άμυνα. Μουσική
Παπαδόπουλος, Ανδριεύσκη, Παπαδόπουλος, Μίτροβιτς, Κοβογλανίδης. Κοτζαμαρίκογλου. Μπάλα για την Δράμα 86 πάλι. Αλαβάνης, Μίτροβιτς. Κερδίζει το φάουλ. Θα εκτελεστεί σε νεκρό χρόνο. Περιμένουμε να δούμε το τελικό σκορ της αναμέτρησης. ...20-23... με την εκτέλεση φάουλ σε νεκρό χρόνο του Μίτροβιτς. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την άψογη και πρότυπη φιλοξενία της Δράμας 86 μέσα από την καρδιά μας και σίγουρα θα ανταποδώσουμε όταν θα παίξουν στο δεύτερο γύρο και στο Βύρονα, στην Αθήνα. Όσον αφορά το παιχνίδι, τουλάχιστον από την πλευρά της αναγέννησης του Βύρονα, ήταν ένα κακό παιχνίδι. Βέβαια, τελειώνοντας ο πρώτος γύρος και έχοντας παίξει 11 αγωνιστικές και με διάφορα προβλήματα που έχουμε όσον αφορά το γήπεδο, δεν μπορώ να μην είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών μου, των παιχτών μου, που μας βρίσκει με το κλείσιμο του πρώτου γύρου στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Σίγουρα έχουμε μπροστά μας μέλλον. Θα παίξουμε, εύχομαι, στο δεύτερο γύρο ακόμα πιο καλύτερα παιχνίδια. Όσον αφορά για τον αντίπαλο, τον σεβαστήκαμε. Ξέραμε ότι είναι μια ομάδα νεοφώτιστη στην Α1 εθνική κατηγορία που από παιχνίδι βελτιώνεται. Φαίνεται πλέον η δουλειά που γίνεται απέναντι στα παιδιά, ειδικά της Δράμας. Νομίζω σήμερα δείξανε και η ομάδα της Δράμας και ψυχή και τεχνικά στοιχεία τέτοια που μας δυσκόλυψε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Να ευχηθώ στο φίλο και συνάδελφο προπονητή της Δράμας 86 να έχουν καλή συνέχεια. Αυτή η δουλειά που έχει ξεκινήσει από το 2003, που είναι μια οικογένεια και αυτή τη στιγμή το ελληνικό handball βλέπει τους καρπούς αυτής της δουλειάς, να συνεχιστεί, να μην υπάρχει απογοήτευση, να έχουν καλές γιορτές όλος ο κόσμος και του αθλητισμού και της Δράμας και οι φίλοι μας. Θα ήθελα και εγώ να δώσω συγχαρητήρια με τη σειρά μου στον Παναγιώτη για την ομάδα του. Νομίζω ότι σήμερα κέρδισε η ομάδα που το δικαιούτανε, κέρδισε δίκαια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Εμείς από την άλλη, όσον αφορά τη δική μου την ομάδα, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορείς να διεκδικήσεις παιχνίδια όταν κάνεις τόσα λάθη συνεχόμενα, το ένα πίσω από το άλλο, και δείχνεις μια εικόνα η οποία, αν μη τι άλλο, ήταν μια εικόνα να τη χαρακτηρίσω τραγική. Ο αντίπαλος φυσικά ξέραμε ότι είναι μια ομάδα που έχει πειθαρχία, που έχει προσωπικότητα, που έχει χαρακτήρα. Είναι μια ομάδα δυνατή, συμπαγής, ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο. Εμείς προσπαθήσαμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι το δίκαιο του αποτελέσματος σήμερα ήταν αυτό που έγινε εδώ. Δηλαδή η αναγέννηση Βύρωνα ήταν η ομάδα που έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι. Θα ήθελα κι εγώ να πω στον φίλο μου τον Παναγιώτη καλή συνέχεια, να συνεχίσει το έργο του αυτό που κάνει, γιατί το κάνει πάρα πολύ καλά, και εμείς με τη σειρά μας είμαστε υποχρεωμένοι να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω, πρέπει να αποκτήσουμε εμπειρίες, πρέπει μέσα από τη δουλειά μας να δείξουμε πράγματα παρά έξω. Νομίζω ότι έχουμε πράγματα να δείξουμε. Δυστυχώς δεν τα δείξαμε σήμερα. Αλλά και από την άλλη, έτσι είναι ο αθλητισμός, και στο handball, όταν είσαι καλός, η μπάλα δεν σε πουλάει, σε δικαιώνει. Και σήμερα η ομάδα της αναγέννησης ήταν καλύτερη από εμάς και μπράβο της.
Θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ και στον Παναγιώτη και στην οικογένειά του καλές γιορτές, σε όλο το φιλάθλο κόσμο καλές γιορτές, να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που για άλλη μια φορά μας στήριξαν και εμείς δεν σκύβουμε το κεφάλι, συνεχίζουμε, προχωράμε και θα δώσουμε τα δυνατά μας για το καλύτερο και ό,τι έρθει. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Και με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.